Αντικείμενο συζήτησης σε όλα τα Ιόνια νησιά έγινε η μεγάλη δημοσκόπηση της VPRC για λογαριασμό της εφημερίδας Ημέρα της Ζάκυνθος για τις περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου που παρουσιάστηκε χθες βράδυ σε μαραθώνια εκπομπή από την τηλεόραση της Εροζήτα με καλεσμένους εκπροσώπους από τρεις περιφερειακούς συνδυασμούς και τηλεφωνικές παρεμβάσεις από εκπροσώπους κομμάτων σε όλα τα Ιόνια νησιά. Για πρώτη φορά, μάλιστα, υπήρχε απευθείας διαδικτυακή σύνδεση τηλεοπτικών σταθμών των νησιών της περιφέρειας, της Εροζήτα και του Κορφού Channel από την Κέρκυρα, ενώ όλοι οι Ιόνιοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν την εκπομπή από το ίντερνετ. Αναλύθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας συνολικά αλλά και σε κάθε νησί ξεχωριστά, ενώ παρέμβαση έγινε από δημοσιογράφους και πολιτικούς παράγοντες και παράλληλα αναφορά έγινε και στα σενάρια της δεύτερης Κυριακής. Καταρχήν αρνητική για τον επίσημο υποψήφιο περιφερειάρχη που υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ στα Ιόνια νησιά, Ηλία Μπεριάτο, χαρακτηρίζει τη δημοσκόπηση της ημέρας ο γραμματέας της Νομαρχικής Επιτροπής του Κόμματος στην Κέρκυρα, Χρυσόστομος Μπούκας, σημειώνοντας ότι αυτό οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων ότι και ο κύριος Μπεριάτο στερείται εμπειρίας εκλογικών αναμετρήσεων που απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση του λαού. Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία από τα ευρήματα του Γκάλο που διενήργησε η εταιρεία VPRC για λογαριασμό της εφημερίδας Ημέρα της Ζάκυνθος για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, που δείχνουν πρώτο στις προτιμήσεις των 7 νησίων για την περιφέρεια τον υποψήφιο του κόμματος και του λαός Σπύρο Σπύρου. Όπως επισημάνθηκε από το κόμμα, θα υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις αφού δεν μπορούν να αποτυπωθούν πάντα τα πραγματικά αισθήματα των πολιτών. Κάλεσμα στους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να πιάσει τόπος η ψήφο τους με υποστήριξη των συνδυασμών της λαϊκής συσπήρωσης που υποστηρίζει το ΚΚΕ ενόψει των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου απευθύνει με ανακοίνωσή της η Νομαρχική Επιτροπή του Κόμματος στη Ζάκυνθο με αφορμή τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Στη στελέχωση του συνδυασμού του Προχωρά και ο Σωτήρης Βλάχος, υποψήφιος περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων με την αριστερή κίνηση Ιωνίου που υποστηρίζεται από τη Δημοκρατική Αριστερά, αφού ως υποψήφιος περιφερειάρχης Ζακύνθου κατέρχεται με το συνδυασμό ο Ανδρέας Κλαδιανός, γνωστός στέλεχος της αριστεράς με μακρά πορεία στο λαϊκό κίνημα και τους αγώνες για τη δημοκρατία, όπως αναφέρεται και σε σχετικό βιογραφικό σημείωμα από το συνδυασμό. Σε κοινή προγραμματισμένη περιοδία στη Ζάκυνθο θα βρίσκονται το Σάββατο 9 Οκτώβρη και την Κυριακή 10 Οκτώβρη ο υποψήφιος περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ Γιώργος Καλούδης, με το συνδυασμό Επτανησιακή Αναγέννηση. Σε δήλωση για την κατάσταση που επικρατεί με τις συγκοινωνίες στα Ιόνια νησιά, προχώρησε ο επικεφαλής του συνδυασμού που υποστηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ Ιόνιον Αρχιπέλαγος, Ηλίας Μπεριάτος, με αφορμή μηχανική βλάβη στο καταμαράν Ήλιον, δύο μόλις μέρες μετά την δρομολόγησή του στη γραμμή Ιγουμενίτσα Παξί Κέρκυρα. Στη Ζάκυνθο βρίσκεται ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Εύβοιας Κώστας Μαρκόπουλος, με σκοπό να συντονίσει τον προεκλογικό αγώνα της τοπικής οργάνωσης για τα ψηφοδέλτια που υποστηρίζει τόσο στο επίπεδο της περιφέρειας όσο και στο επίπεδο του Δήμου. Ο κ. Μαρκόπουλος επεσήμανε πως θα πρέπει να δοθεί ψήφος κατά δίκης του μνημονίου και στις επερχόμενες εκλογές, τις οποίες χαρακτήρισε πολιτικές και όχι κομματικές, αν και όπως είπε, δεν θα πρέπει να υποστηριχθούν οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ υποψήφοι. Ο ίδιος συναντήθηκε με τους υποψηφίους του κόμματός του στη Ζάκυνθο, δηλαδή τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Διονύση Μιλωνά και τον υποψήφιο δήμαρχο Λαγανά Διονύση Κομιώτη. Μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσε η μη συμμετοχή τελικά του Νομαρχιακού Συμβούλου Δημήτρη Κάνδυλα στο συνδυασμό του υποψηφίου περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας και του λαού στα Ιόνια νησιά, κ. Σπύρου Σπύρου. Ο κ. Κάνδυλας είχε ανακοινώσει τη συμμετοχή του ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, χωρίς όμως να επιλεγεί, με αποτέλεσμα να στραφεί τόσο κατά του υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη για τη Ζάκυνθο Διονύση Μιλωνά, όσο και κατά του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Παύλου Καψαμπέλη, θεωρώντας τους ως τους βασικούς υπαίτιους για ό,τι δημιουργήθηκε. Άφησε δε υπονοούμενα για συνδιαλλαγή μεταξύ συνδυασμών, λόγος για τον οποίο, όπως εξήγησε, κόπηκε από το ψηφοδελτίο. Απαντήσεις για τη μη συμμετοχή του Νομαρχιακού Συμβούλου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κάνδυλα στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού Νέα Ιόνιος Πολιτεία του επικεφαλής κ. Σπύρου Σπύρου έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Μαρκόπουλος. Όπως είπε, πολλά στελέχη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν και αυτό είναι θετικό, ωστόσο δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα και δεν υπήρχε άλλος λόγος μη συμμετοχής του κ. Κάνδυλα στο ψηφοδέλτιο. Εκδήλωση με θέμα τη γέννηση του σύμπαντος θα πραγματοποιήσει το Σάββατο η Τεκτονική στο Άζα Κίνθου με καλεσμένο και κεντρικό ομιλητή τον ζακυθινής καταγωγής καταξιωμένο επιστήμονα Σπύρο Τζαμαρία, που εργάζεται στο Βέλγιο και ειδικεύεται στη συγκεκριμένη έρευνα.